του διασυνοριακού κομπλίτ. Νομίζω ήταν αρκετά επιτυχημένο. Είδαμε πολλά πράγματα, γνωρίσαμε από αυτή τη δράση. Ο Δήμος Προσπών είναι ο μικρότερος Δήμος στην Δυτική Μακεδονία ή ο μικρότερος ορεινός Δήμος της Ελλάδος, αλλά έχει σχέση με τα διασυνοριακά. Αυτή τη στιγμή εκτελούμε 7 διασυνοριακά έργα μαζί με τους γείτονές μας και πιστεύουμε και στο 8ο το στρατηγικό που θα εγκριθεί άμεσα, είναι η συνοριακή διάβαση με τους βόρειους γείτονές μας. Σημαντικά αυτά που ακούστηκαν στη σημερινή μέρα, κερδίσαμε πολλά θετικά πράγματα που πρέπει να εφαρμόσουμε και ζητήσαμε από τους οργανωτές να επαναληφθεί αυτή η συνάντηση για να μπορέσουν να συμμετάσχουν και όσοι δεν μπόρεσαν να βρεθούν σήμερα κοντά μας. Σήμερα έγινε ένα συνέδριο για την κοινοτροφία περισσότερο από την κοινοτροφική περιφέρειά μας και συγχαίρω και τον Περιφερειάρχη και όλους τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης ότι είναι ένα καλό εγχειρίδιο για εμάς τους κοινοτρόφους και για τους επόμενους ας πούμε κοινοτρόφους μετά από εμάς. Θέτουμε καλές βάσεις και γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Αυτό ήταν πετυχημένο και εύχομαι να ξαναγίνει, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, και στο άμεσο μέλλον. Στο πλαίσιο του προγράμματος COMPLETE της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδος-Αλβανίας, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG, είχαμε σήμερα μια απολογιστική παρουσίαση στο Δήμο Πρεσπών, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από τη συστηματική έρευνα και δουλειά που έχει γίνει εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια από την επιστημονική ομάδα που υποστηρίζει το πρόγραμμα, κατά κύριο λόγο από το Κέντρο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ, του Οργανισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το σημαντικό αυτού του ευρωπαϊκού προγράμματος είναι ότι έχουν εντοπιστεί οι βασικότερες αδυναμίες και προβλήματα που εντοπίζονται σε σχέση με τις ζωονόσους αλλά και με τα συστήματα εκτροφής των μικρών παραγωγικών ζώων, των ευρωπροβάτων δηλαδή, στην Δυτική Μακεδονία και στην Αλβανία, και θα αποτελέσει έναν ασφαλή οδηγό για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε δράσεις και επεμβάσεις σε όλη την περιφέρεια, έχοντας ως παραδοχή τα δεδομένα που έχουν προκύψει. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία που είχαμε και με τους γειτονές μας, αλλά και με τους εταίρους συνολικά στο πρόγραμμα. Ως περιφέρεια επενδύουμε στον πρωτογενή τομέα και δι' στην κτηνοτροφία και με αυτήν την επιστημονική υποστήριξη που έχουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο σε αυτά τα δεδομένα που προκύψαν σε σχέση με την υγεία των ζώων αλλά και με την εκτροφή τους, που μέχρι σήμερα φαίνεται ότι ήταν άγνωστα. Από τα δεδομένα προκύπτουν ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες που μπορούν να βελτιωθούν και να διορθωθούν, σαφώς με την επιστημονική υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών μας και με την υποστήριξη και συνεργασία του Κέντρου Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Είμαστε σήμερα στο φιλόξενο Δήμο Πρεσπών, στο πλαίσιο του προγράμματος COMPLETE, ένα διασυνοριακό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε χαρά να έχουμε σήμερα και τους Αλβανούς εταίρους του προγράμματος, που λόγω των συνθηκών του κορονοϊού δεν καταφέραμε τόσους μήνες να τους δούμε από κοντά. Οπότε μπορούμε να κάνουμε μια διάχυση των αποτελεσμάτων με πολύ μεγάλη σαφήνεια και σε ένα ευρύτερο κοινό. Είναι πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται στην περιφέρειά μας, γιατί ουσιαστικά στοχεύει στην ενημέρωση των κτηνοτρόφων κατόπιν έρευνας. Η έρευνα η οποία γίνεται στην περιφέρειά μας έχει ως αποτέλεσμα τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν να είναι εξατομικευμένα για τις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής μας. Έτσι λοιπόν οι κτηνοτρόφοι μας να λαμβάνουν τα μέτρα που πρέπει και που ταιριάζουν στη δική τους περίπτωση. Είναι πολύ σημαντικό ότι το πρόγραμμα αυτό είναι διασυνοριακό. Συνεπώς η Κοζάνη δεν ήταν επιλέξιμη, όμως θεωρήσαμε σε συνεργασία με τον Εργό Δήμητρα ότι θα πρέπει να συμμετέχει και η Κοζάνη προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση της κτηνοτροφίας στην περιοχή μας. Έτσι λοιπόν και με πρωτοβουλία και με δαπάνη της περιφέρειας έχει ενταχθεί και η Κοζάνη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα.
Και εγώ να συμφωνήσω με όσα έχουν ακουστεί μέχρι τώρα εκ μέρους του Εργό Δήμητρα. Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και ολοκληρώσαμε ένα μεγάλο κομμάτι του προγράμματος μέχρι σήμερα. Ουσιαστικά εστιαστήκαμε σε συγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν υγεία των ζώων περισσότερο, αλλά και στοιχείων που μαζέψαμε από τους κτηνοτρόφους που δεν υπάρχουν και πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Και βάσει των στοιχείων αυτών μπορούμε να προχωρήσουμε σε νέες παρεμβάσεις και νέες στοχευμένες δράσεις, όχι μόνο στην περιφέρεια αλλά και σε περιοχές με παρόμοιες συνθήκες. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στα επιστημονικά στελέχη του Εργό Δήμητρα και του Κέντρου Κτηνοτικών Ερευνών που υποστήριξαν όλο αυτό το διάστημα αυτήν την επιστημονική έρευνα, και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημόσια υγεία και στους παράγοντες που την επηρεάζουν και προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα και δι' από την κτηνοτροφία. Όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, οι κυριότερες πανδημίες προκύπτουν από ζωονόσους. Έτσι, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, ουσιαστικά θέλουμε να θωρακίσουμε την δημόσια υγεία και την κτηνοτροφία μας από αυτούς τους κινδύνους και τις απειλές. Και κάνουμε και ένα βήμα παραπέρα μαζί με τους γείτονές μας, τους Αλβανούς. Συνεργαζόμαστε και στον τομέα αυτό μαζί τους, ώστε να βελτιώσουμε και τις συνθήκες τις αντίστοιχες στη γειτονική χώρα και διασφαλίζουμε με αυτόν τον τρόπο και τα σύνορά μας από αυτή την απειλή.